και έδιναν και πρώτα πολλά χρόνια πολλά. Καλώς ορίσατε στον Πλέκι. Καλώς σας βρήκα. Ένα πολύ σημαντικό, θα έλεγα το σημαντικότερο προσυνέδριο της ΚΕΔΕ, κάτω από το βάρος μιας μεγάλης απόφασης κυβέρνησης να πράξει ομοθετικού περιεχομένου να σας πάρει τα κλίματα. Πέστε μου δύο λόγια για το συνέδριο, αλλά πάνω απ' όλα για την απόφαση. Το συνέδριο είναι μια από τις πιο σημαντικές, πιστεύω, στιγμές της αυτοδιοίκησης, γιατί εδώ μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα μέσα από ανοιχτές καταστάσεις και μέσα από ανταλλαγή απόψεων επικοδομητική και κατά πρώτο. Με κοινό στόχο το να βελτιώσουμε το θεσμό της αυτοδιοίκησης. Από εκεί πέρα, για αυτό που συνέβη με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι σαν ενέργεια και μόνο είναι καταδικαστέα η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και για τέτοια ζητήματα. Και όταν αντιβαίνουν στις αρχές του Συντάγματος, δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι κάτι θεμητό. Από εκεί και πέρα, η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Στην κρίσιμη κατάσταση, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να υπάρχει ψυχραιμία, να υπάρχει ενότητα, αλλά για να μπορέσουμε να συνενέσουμε σε κάτι πρέπει να ενημερωθούμε. Πρέπει να υπάρχει η αρχή της ισονομίας και της ανταλλαγής απόψεων για μένα. Πρέπει να θεωρήσεις τον άλλον ίσο, έτσι ώστε να τον φωνάξεις, να συζητήσεις μαζί του και από εκεί και πέρα να συμφωνήσεις αφού το κάνει γνωστή την κατάσταση. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει. Η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να γίνει στην πλάτη στη χώρα. Δεν γίνεται να πει ότι όχι, εγώ δεν θα κάνω κάτι το οποίο βοηθάει τη χώρα. Όμως πρέπει να εξηγηθούν πολλά πράγματα και να υπάρχουν δεσμεύσεις για πάρα πολλά πράγματα. Να ξέρουμε ότι δεν μιλάμε για τα χρήματα των δημάρχων. Δεν μιλάμε ούτε για τον Κοστούρου, ούτε για κάποιο άλλο. Μιλάμε για τα χρήματα του λαού μας, των δημοτών μας και αυτά υπερασπιζόμαστε.